Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής κοινής. Κυρία Προϊσταμένη της Εκπομπής Αρχιτεκτονικής Τεχνολάρισσας. Κύριοι Διευθυντές του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Κοτρούσας, μέλη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Αποστολής, κυρίες και κύριοι. Έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω αυτό το φθινοπωρινό απόγευμα στην ετήσια εκδήλωση παρουσίασης του αρχαιολογικού έργου που εκπονείται κατά τα τελευταία 3 χρόνια στην αρχαία Σκοτούσα. Συναντιόμαστε για τον σκοπό αυτό εδώ, στην πόλη των Φαρσάλων, σε μια ανοιχτή στο ευρύ κοινό παρουσίαση για πρώτη φορά. Πέρυσι η ανάλογη εκδήλωση έλαβε χώρα στη Σκοτούσα και να σας θυμίσω ότι γιορτάζαμε τότε τη φιλοτέχνηση και τοποθέτηση στην πλατεία του χωριού του μνημείου του αρχαίου Ολυμπιονίκη Πολυγάμαντα, ένα αίτημα δεκαετιών της τοπικής κοινωνίας που επιτέλους υλοποιήθηκε. Συγγνώμη λίγο, μήπως σε παρακαλώ, άνοιξε λίγο τα φώτα στην πλατεία. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε τόσο μικρό χρόνο επιτρέψτε μου να πω, της επίπονης σωματικά και διανοητικά ανασκαπικής εργασίας μιας μεγάλης διεπιστημονικής ομάδας ανθρώπων. Μιας ομάδας που συγκροτήθηκε στα χώματα της Σκοτούσας, προερχόμενη ως επιτοπλίστων από την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο της Μεσίνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Φρανσέσκου Λατόρε, αλλά και από την Ελλάδα και την εφορία αρχαιοτήτων Λάρισσας, υπό τη διεύθυνση της γνωστής και αγαπητής σε όλους μας, κ. Σοφίας Καραπάνη. Στον Δήμο Φαρσάλων νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί πιστεύουμε ότι δίχως την ουσιαστική έμπρεπτη συμβολή μας, με υλικό και έμψυχο δυναμικό, τούτο το επιστημονικό εγχείρημα δεν θα θεμελιωνόταν, ούτε θα ευδοκιμούσε τόσο σύντομα και αποτελεσματικά. Συναντιόμαστε λοιπόν πρωτίστως για να γνωρίσουμε το αρχαιολογικό έργο, αλλά συνάμα και για να αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή σε εκείνους που με αφοσίωση, επιμονή και φροντίδα για τρίτη επιχειρησιακή περίοδο συνεχίζουν να εκμυλατούν τα λείψανα της αρχαίας γης της Σκοτούσας και ψηφίδα την ψηφίδα ξαναφτιάχνουν την εικόνα της ζωής αυτής της πολύβουλης κάποτε πόλης που πορεύτηκε για χιλιάδες χρόνια γράφοντας τη δική της ξεχωριστή ιστορία, μιας πόλης που κάποτε υπήρξε μια από τις πιο γνωστές του αρχαίου κόσμου και η τύχη της διασταυρώθηκε ξανά και ξανά με την ιστορία. Συναντιόμαστε για να εκφράσουμε έμπρακτα και δημοσίως, όπως εμείς θεωρούμε ότι πρέπει, τις ευχαριστίες μας στον Φρανσέσκο Λατόρε και στη Σοφία Καραπάν, που ηγούνται του αρχαιολογικού προγράμματος της Σκοτούσας, αλλά και τις ευχαριστίες μας στους υπόλοιπους καθηγητές. Ρέτσο Καμπάνε, Φαβρίτσιο Μόλο, Αλέσιο Δουσκάνο Ράφα, Γιουτζένιο Ντονάτο, Μαριάντσα Λαπουλίτσι και σε όλους τους νέους αρχαιολόγους που λαμβάνουν μέρος με τόσο ενθουσιασμό σε αυτό το ταξίδι, πίσω στο χρόνο και στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη συνολική αποτίμηση του έως τώρα εκπονηθέντος έργου από τους διευθυντές του προγράμματος, ενός έργου που ξεκίνησε δειλά 3 χρόνια πριν και στο ελάχιστο διάστημα που μεσολάβησε, όχι μόνο ορίζωσε, αλλά και βλάστησε. Επιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και την επιμέρους παρουσίαση του ευρεθέντος αρχαιολογικού υλικού από τους τομεακά υπεύθυνους καθηγητές και ερευνητές. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά και περισσή ικανοποίηση ότι στα τελευταία 5 χρόνια που η παρούσα Δημοτική Αρχή σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική της και το όραμά της για τον πολιτισμό, έχει εμφανώς αλλάξει και η στάση των κατοίκων του τόπου απέναντι στα πολιτιστικά θέματα και η αίσθηση ευθύνης των ατόμων απέναντι στις συλλογικότητες και στην κοινότητα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι του τόπου, σαν να είχαν έτοιμοι από καιρό, να αγκαλιάσουν την προσπάθεια που καταβάλλεται να ξαναβρούμε το μήμα που μας συνδέει με το πολιτιστικό μας παρελθόν και να το ενώσουμε σε μια σφιχτοπλεγμένη πλέξη με το παρόν, φροντίζοντας ουσιαστικά και οικοδομώντας το μέλλον. Έτσι, ευχαριστώ επισήμως για τη συμβολή του στο αρχαιολογικό πρόγραμμα της Σκοτούσας. Το ζεύγος Θανάση Φιγκαρό, που για 3 συναπέδη παραχωρεί την οικία του στον Άγιο Κωνσταντίνο για την φιλοξενία των Ιταλών καθηγητών. Φέτος την προσπάθεια αυτή προσθέθηκε
Βασιλική Καραγιάννη με τον Θωμά Νάσιο, που για τον ίδιο λόγο παρακόλλησαν την οικία του και σκοτούσαν, αλλά και τον Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσας για την ενδιαφέρουσα υποστηρικτική του στάση και κυρίως τον πρόεδρο του Νίκο Φιλίππου και τον τέος πρόεδρο Βάγιο Δασκαλόπουλο για την πάντα καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ θερμά τους αντιδημάρχους Σπύρο Τσιάμπε και Σταύρο Πουλαράκη που διευκόλυναν τις ανασκαφικές εργασίες και ανταποκρίθηκαν άμεσα κάθε φορά που τους ζητούσα μια μικρή ή μεγάλη χάρη. Αληθινά ευχαριστώ. Την πάντα πρόθυμη και αποτελεσματική Ντίνα Μπέρν και τον Γιάννη Βασιλή. Τις γυναίκες της Σκοτούσας που ετοίμασαν κεράσματα για να μας τα προσφέρουν στο τέλος της εκδήλωσης. Την Ντίνα Μπανιά ασφαλώς. Τον Νίκο Πελεκούδα και την Πέλα Ρουκά για την βοήθειά του στη διαμόρφωση του χώρου και όχι μόνο. Τον Νίκο Δασκαλόπουλο, την Ντίνα Καραγκούτη, την Αναστασία Μαργαριτοπούλου και την Πούλα Βούλγαρη. Πριν προχωρήσουμε, προσκαλώ στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό την κυρία Σταυρούλα Σβρόνια, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λάρισας, μια ικανή αρχαιολόγο που ξέρει να ηγείται με όραμα και ευελιξία της υπηρεσίας που της αναδέθηκε. Καλησπέρα σας. Είναι πραγματικά συγκινητικό να έχει μαζευτεί τόσος κόσμος εδώ απόψε για να ακούσουν τα πρώτα αποτελέσματα μιας αρχαιολογικής εκδήλωσης. Πρέπει να σας δηλώσουμε ότι δεν συμβαίνει παντού αυτό. Κατά τα άλλα, η παρουσίαση αυτή που θα ακολουθήσει, από ό,τι ακούσαμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα αρχαιολογικό χώρο από τους σημαντικότερους της Θεσσαλίας, που για χρόνια ήταν γνωστός μόνο από τα βιβλία, μόνο από τους ιστορικούς. Δηλαδή, είναι ένας χώρος εξαιρετικά εκτεταμένος και οι εργασίες που άρχισαν εκεί πρόσφατα έχουν προσθέσει ήδη, παρόλο που ο χώρος, όπως είπε και η κυρία Βάσο Μούλα, έχουν προσθέσει ήδη, όχι μόνο έχουν προσθέσει γνώσεις, αλλά μπορούμε να πούμε ότι άλλαξαν εντελώς αυτά που ξέραμε για αυτή την πόλη. Είναι πραγματικά συγκινητικό και ως αρχαιολογική υπηρεσία είμαστε γνώμονες τόσο στους στην Ιταλική αντιπροσωπεία και προσωπικά, προσωπικά στον κύριο στον Φραντίσκο Λατόρε και σε όλους τους υπόλοιπους καθηγητές, αλλά βέβαια και στο Δήμο Χρυσάλλων που για χρόνια στηρίζει το αρχαιολογικό έργο στην περιοχή. Οπωσδήποτε και στην κυρία Σοφία Καραπάνου που εκ μέρους της υπηρεσίας έχει απομιστεί αυτό το δύσκολο έργο και της οργάνωσης και του συντονισμού και στην κυρία Βάσο Νούλα που στήριξε αυτό το πρόγραμμα από την αρχή. Πιστεύουμε ότι και τις επόμενες χρονιές θα μαζευόμαστε εδώ για να δούμε όλα τα πιο σημαντικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Προσκαλώ τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σκοτούσας, τον κύριο Νίκο Φιλίππου, για έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Καραπάνου, κύριε Ανούλα, κύριε εκπρόσωπε του Δημοτικού Συμβουλίου, φίλοι από την Εσίνα. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους του Συλλόγου μας που βρίσκεστε εδώ σε αυτή μια εκδήλωση που αναδεικνύει τον πολιτισμό του τόπου μας και προσπαθεί να συνδέσει το χθες και θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στο σήμερα με πιο γερές βάσεις. Δεν έχω εκφράσει ποτέ τον θαυμασμό μου σε πολιτικά πρόσωπα, ούτε με απασχολούσε να το κάνω για το θεατήριο. Τα τελευταία χρόνια όμως, και ειδικά πέρυσι στο χωριό μας και φέτος τα Πάσαλα και τα γύρω χωριά, ο κύριος Καραχάλιος και οι άξιοι συνεργάτες του έχουν βαθεί να μας διαψεύσουν. Με την εντατική τους ενασχόληση με τα πολιτιστικά και γενικότερα με ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν από την πλευρά τους για τον τόπο μας και με το μεγάλο ανασκαφικό έργο για το χωριό μας τη Σκοτούσα. Ο Μιλόν είναι σε αυτή τη θέση για να εκπροσωπεί όσο καλύτερα μπορεί το Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσας, που με την ίδρυσή του και χάρη στις τεράστιες προσπάθειες όλων των μελών του και του πρώην Προέδρου του κ. Βάγιου Δασκαλόπουλου,
άρχισαν όλες οι διαδικασίες για το μεγάλο μας σκαφικό έργο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Σας υποσχόμαστε από πλευράς μας ότι θα προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, όλα τα μέλη του Συλλόγου, να προσφέρουμε όσο δυνατότητα μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Προσωπικά θα προσπαθήσω να κάνω όλους τους φίλους μου συμμέτοχους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει όλοι να γίνουμε συμμέτοχοι για την ανάλυση της τεράστιας ιστορίας του τόπου μας. Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Κολιανόπουλο, γιατί όλη τη συνεχόμενη χρονιά μας παραχωρεί το παλαιό του σπίτι, την κυρία Πάσου Καραγιάννη και τον σύζυγό της, τον Μάνα Άσιο, για την παραχώρηση επίσης του δικού της σπιτιού. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για τα παιδιά στα ιταλικά. Infine vorrei, vi ringrazio molto i nostri amici da Messina, dal mio cuore, per il nostro contributo in questo grande progetto, per il nostro paese. Personalmente, non vedo l'ora ogni volta che occhione il tempo di tornare a noi. Ci sentiamo un con noi. La ringrazio molto dal nostro cuore per lo zelo e l'amore che avete dimostrato del nostro paese che conosco tutto. Και Άννα Βαγενά έστειλαν ευχετήριες επιστολές στον Δήμαρχο Χασάλο για την εγόρωση της εκδήλωσης. Ο Άρης Καραχαλής είναι ένας δήμαρχος όχι μόνο με όραμα, αλλά που ξέρει να ηγείται ώστε να μετουσιώνει το όραμα σε πράξη. Θα δανειστώ μια αποστροφή του λόγου του καθηγητή Φρανσέσκο Λατόρε, που δήλωσε πρόσφατα: «Δεν γνώρισα ποτέ στη ζωή μου έναν δήμαρχο σαν τον Άρη». Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και όχι ως ειδική συνεργάτης του, αλλά μόνο ως αρχαιολόγος και ως κομμάτι αυτού του συναφιού, δήμαρχέ μου, δεν θα σταματήσω δημοσίως να σας ευχαριστώ για τη διαφορετικότητά σας και γιατί δεν φοβόσαστε να οραματίζεστε. Σας προσκαλώ να απευθυνθείτε στους αρχαιολόγους και στο κοινό της πόλης. Καλησπέρα για μένα. Στο κοινό μου είναι εύκολο να απευθύνομαι στους αρχαιολόγους, ομολογώ ακόμη δεν έχω ακολουθήσει τους κωδικούς τους και τους κοινάρχους. Προσπαθούμε. Να καλωσορίσω πέραν των συναδέλφων στην αυτοδιοίκηση, τους εκπροσώπους των φορέων, τους κατοίκους της Κοτούσας που είναι απόψε μαζί μας, κάποιους εκπροσώπους που δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν, δεν τους είδαμε την αρχή. Εν πάση περιπτώσει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι σήμερα γίνεται η γραφή επίκαιρος στην πόλη και είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι έχει κληρονομηθεί σε αίθουσα. Πράγμα που σημαίνει ότι παίρνουμε δυνάμεις για να συνεχίσουμε. Γιατί ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος, τρία χρόνια έρευνας, πρώτα αποτελέσματα. Πέρυσι είχαμε μία αφορμή να δοθούν τα αρχικά αποτελέσματα στη Σκοτούσα, κατά τη θεμελίωση του ανάγλυφου του Ολυμπιονίκη Βοηδάματα. Φέτος θα γίνει μια εκτενέστερη αναφορά στα ευρήματα. Είναι σημαντικό το ότι διευρύνθηκε η ομάδα των Ιταλών αρχαιολόγων και σε αριθμό και σε προσπάθεια και σε συνολικό δυναμικό. Διευρύνθηκε και σε αριθμό λοιπόν και προσωπικά και τουρκικά. Έχει μπει και στην τοπική αγορά, μένει στη Σκοπούσα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα παλιά δημοτικά σχολεία και συστήνονται σε ταβέρνα το χαρτιάδο. Οπότε τρεις κοινότητες αυτόματα έχουν αποκτήσει στη ζωή από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Μαρακόνου. Πράγμα που σημαίνει κάποια απλά πράγματα δίνουν ζωή στα ξεχασμένα χωριά, στα εγκατελειμμένα χωριά. Κάποιοι αρέσκονται να λένε.
Εμείς όμως προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή σε κάθε χωριό να κάνουμε κάτι διαφορετικό, τέτοιο που να ταιριάζει σε εκείνο που αποτελεί τον πλούτο του. Και φυσικά για τις κοντούς δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από το να αναδείξουμε και την μορφή του πολυδάματα και του ολυμπιακού και εκεί και του πολιτικού εδώ απ' έξω. Αλλά και την σπουδαία ιστορία αυτής της ανταγωνιστικής στην αρχαία Πάσολα πόλη της Κοντούσης. Ευτυχή συγκυρία, τα έφερε έτσι ώστε πριν 3 χρόνια ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια να στρατηγεί. Το πρώτο χρόνο ακόμη κάποιος εκεί μηχανικός Κοντουσέως μου είπε πώς και έγινε αυτό και του είπα πολύ απλά ότι όταν θέλεις κάτι πολύ το σύμπαν συναμωθεί και υλοποιείται. Έτσι έγινε και εδώ. Οπότε αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί έχουμε πολύ καλό σχήμα, πολύ καλή συνεργασία των δυο καθηγητών της Ιταλικής Σχολής αλλά και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Λάρισας, της κυρίας Καραπάνου. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και γρήγορα και ακριβώς επειδή έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι στηρίζουμε το πρόγραμμα αυτό όσο εμείς διοικούμε, το οποίο το λαμβάνει σοβαρά υπόψη από ό,τι κατηδία μου είπατε, προσδοκούμε και σε καλύτερα αποτελέσματα κάθε επόμενη χρονιά. Επειδή λοιπόν αυτή η προσπάθεια δειλά ξεκίνησε, αλλά ρίζωσε και φέρει καρπούς και επειδή πραγματικά έχει αλλάξει την αντιμετώπιση των πολιτών προς τα έργα πολιτισμού, προς τους θησαυρούς μας, προς όλα αυτά τα οποία ήταν κρυμμένα και κατά διαστήματα κάποιοι τα ανήβραν και ενδεχομένως κάποιοι και σε κάποιες αποθήκες φυλαγμένα και φοβούνται να τα εμφανίσουν, μια παρένθεση. Ιδιαίτερος καθήκον της Κοντούσης. Οτιδήποτε υπάρχει που έχει βρεθεί, που δεν μπορεί να κινηθεί από τους ιδίους, που φυλάχνεται κρυφά σε κάποιες αποθήκες ή καταχωνιασμένο, καλό θα ήταν να δοθεί. Είναι παρόντες οι αρχαιολόγοι και οι εκπρόσωπος του Δήμου και της Εφορίας, είναι παρέμβαση του Δημάτου. Εγώ έχω μία περίπτωση ενός που θέλει να παραδώσει και φοβάται να το παραδώσει. Ας πούμε ότι βάζουμε μία εγγύηση εμείς και λέμε όσοι έχετε, μη φοβάστε, παραδώστε το. Θα εκκληθεί, θα αξιοποιηθεί και θα αποδοθεί εκεί που πρέπει. Αυτό στους κατοίκους. Μία επίσης παρέμβαση προς τον Εαυτές και τη Σοφία, τους καθηγητές τους επικεφαλής, μία μέρα πριν τελειώσει η φετινή αστική αστικό περίοδος, ας καθορίσουμε ότι μπορεί να επισκεφτεί όποιος θέλει, γιατί έχουμε πολλά αιτήματα από πολίτες, ποια μέρα μπορούν να ανεβούν να επισκεφτούνται να σκεφτεί. Μπορούμε να καθορίσουμε μία μέρα, και επειδή τότε μπορώ εγώ και εγώ ο ίδιος, να πούμε την Πέμπτη το πρωί, αν δέχονται οι καθηγητές, να το ορίσουμε σαν ημέρα επίσκεψης στην Αρασκαφή. Να κάνουμε και εμείς μια επιφανειακή έρευνα, κατάσταση από εμάς. Ας βάλουμε και μια ώρα προσέγγιση, 10 το πρωί. Με αυτά τα λίγα εγώ κλείνω, να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, τους ομιλητές, εκείνο τον υπέροχο τύπο τον Αλέσιο που θα μιλήσει, είχε να βγάλει την πόλη του εξυπηρετικού στο αγροσακτήριο στον Άγιο Σταθήμου, αλλά μια χαρά τον βλέπω. Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην αποστολή, φυσικά και τους Έλληνες αρχαιολόγους και τους συντελεστές του Δήμου που βοηθούν. Καλή συνέχεια. Πιάνοντας το μήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμαρχος, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους σας και να σας παρακαλέσω θερμά να σκεφτείτε ξανά και ξανά εάν έχετε αρχαία ευρήματα στα σπίτια σας να τα παραδώσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για όλους μας, για να συνεχιστεί αυτό το έργο, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Θερμά σας ευχαριστώ. Παρίστανται και μας τιμούν με την παρουσία τους. Επίσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, κ. Γιάννης Σιούλας,
και ο πρώην έφορος αρχιεπίδων, ο κ. Λεωνίδας Χατζηγελάκης. Την Σοφία Καραπάνου τη γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο Δήμο Φασάλων από τη θέση της στην Εφορία Αρχαιολογικών Λάρισσας, αλλά και ως διευθύντρια των δύο διεθνών αρχαιολογικών προγραμμάτων του Κάστρου Καλλιθέας και της Κοτούσας. Για μια ακόμη φορά λέω ότι για μένα είναι μια καλή φίλη και ακόμη καλύτερη συνεργάτη. Για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι ο Φρανσέσκο Λατόρε, ο Ιταλός διευθυντής του προγράμματος της Κοτούσας, είναι ένας εξέχων επιστήμων, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μεσίνας της Σικελίας της Ιταλίας, με μακρύ βιογραφικό έρευνα και μελέτη σπουδαίων αρχαιολογικών θέσεων στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, ενώ από το 2013 είναι επίσης αναπληρωτής πρίκανης έρευνας για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δεν θα φανταζόμουν ή δεν θα ήλπιζα ποτέ ότι θα μπορούσαμε να βρούμε έναν όχι μόνο τόσο καλό συνεργάτη, αλλά σας διαβεβαιώ και έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν φίλο καρδιακό. Και αυτός και οι στενοί συνεργάτες του, ο Λορέντζο, ο Φαμπρίτσιο, η Μαριάντζελο, ο Αλέσιο, ο Ευγένιο και όλοι οι υπόλοιποι αρχαιολόγοι είναι πλέον φίλοι αγαπημένοι και συνάδελφοι καταπληκτικοί. Χτίζουμε μαζί τους μια σχέση ζωής και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Φρανσέσκο και Σοφία, Σοφία και Φρανσέσκο, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί πολίτες του Δήμου Φαρσάλων, καλησπέρα σας. Ο καθηγητής Φρανσέσκο Λατόρε και εγώ είμαστε πολύ ευτυχείς που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ στα Φάρσαλα, 3 χρόνια μετά την αρχή της δουλειάς μας, τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος στον αρχαιολογικό χώρο της Κοτούσας Φαρσάλων, ένα πρόγραμμα που αποτελεί συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισσας με το Τμήμα Αρχαίων και Σύγχρονων Πολιτισμών του Πανεπιστημίου της Μεσίνα στην γειτονική μας Ιταλία και η υλοποίηση του οποίου οφείλει πολλά στο Δήμο Φαρσάλων. Είμαστε ακόμη πολύ ευτυχείς επειδή συνεργαζόμαστε με Ιταλούς ερευνητές που συμμερίζονται τη χαρά που προσφέρει η έρευνα και η μελέτη μιας άγνωστης πόλης. Πριν σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισσας Δόκτωρα Σταυρούλα Γρόλια, καθώς και τον Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, καθηγητή Εμμανουέλε Γκρέκο, οι οποίοι μας επέτρεψαν να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στον Δήμαρχο Φαρσάλων, κύριο Άρη Καραχάλιο, και στην αρχαιολόγο συνεργάτη Δάτου και μέλος της ερευνητικής μας ομάδας, κυρία Βάσο Νούλα, που εξασφάλισαν τη διαμονή της Ιταλικής ομάδας στα ανακαινισμένα σχολεία της Κοτούσας και του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και τη σύντησή τους. Τους ευχαριστούμε επίσης για την ποικιλότροπη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε έτοιμά μας, αλλά και για τη διοργάνωση της σημερινής παρουσίασης που θα μας επιτρέψει να κάνουμε γνωστά σε εσάς τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ θα θέλαμε να εκφράσουμε τέλος και στους κατοίκους της Κοτούσας και του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και στον πολιτιστικό οργανισμό της Κοτούσας και στον πρόεδρό του, κ. Νίκο Φιλίππου, οι οποίοι γενναιόδωρα υποστήριξαν και βοήθησαν την ομάδα μας. Η Κοτούσα ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Θεσσαλικής περιοχής της Πελαγιότητας, πρωτεύουσα της οποίας ήταν η Λάρισα. Οικοδομήθηκε στο λοφόδες έδαφος μεταξύ δύο ποταμών, το πλατανό ρέμα προς βορρά και ένα μικρότερο ρέμα προς νότο. Στην νοτιοδυτική πλευρά του οικισμού βρίσκεται η οχυρωμένη Ακρόπολη, με υψόμετρο 412 μέτρα, από την οποία ελέγχεται όλη η Θεσσαλική πεδιάδα, από τα Φάρσαλα μέχρι τη Λάρισα. Στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης υψώνεται άλλος ένας λόφος, ψηλότερος από την Ακρόπολη, το ύψος του οποίου φτάνει τα 425 μέτρα. Πριν την έναρξη του ελληνοϊταλικού προγράμματος, η εικόνα μας για την ιστορία της πόλης ήταν πολύ φτωχή και περιοριζόταν σε ορισμένα γεγονότα της ιστορίας της. Από τις αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι η πόλη έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στα θεσσαλικά πράγματα κατά τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. Την περίοδο της ακμής της ήταν πλούσια και έκανε εξαγωγή σιτηρών από τους έφορους συντεβολώνες της. Γύρω στο 480 π.Χ. έκοψε δικό της νόμισμα,
που έφερε στον εμπροστότυπο ύπο και στον οπισθότυπο ένα κόκκο σιταριού. Η πόλη υπήρξε επίσης γνωστή όπως και η Φάρσαλος για το υπηκό της. Από τον Διόδωρο του Σικελιώτη μαθαίνουμε για μια δραματική στιγμή στην ιστορία της, το 367 π.Χ., όταν ο Αλέξανδρος των Φερών κατέλαβε την ίδιο χειρωμένη πόλη, φωνεύοντας τους πολίτες στο θέατρο της πόλης. Αργότερα σκοτούσα περιήλθε στη μακεδονική κυριαρχία. Ο Φίλιππος ο Πέμπτος μετέτρεψε την πόλη σε στρατιωτικό κέντρο για τις επιχειρήσεις του στην περιοχή. Από τον Πλούταρχο πληροφορούμαστε ότι μίλησε στους στρατιώτες του σε ένα κτίριο της πόλης που ονομαζόταν Πολιάνδριο, πριν από τη μάχη στις Κοινές Κεφαλές με τον Τίτο Κόρινθο Φλαμίνιο. Μετά το 196 π.Χ. η πόλη περιήλθε στη ρωμαϊκή κατοχή, με ένα σύντομο διάλειμμα το 191 π.Χ. όταν η πόλη κατελήφθη από τον Αντίοχο, ηγεμόνα της Συρίας, ο οποίος ύψωσε θύμβο επάνω από τον ομαδικό τάφο των Μεσόντων Μακεδόνων στη μάχη των Κοινών Κεφαλών. Ο Παυσανίας, στον οδηγό που έγραψε για την Ελλάδα του 2ου αιώνα μετά Χριστό, αναφέρεται στον Πολυδάμα, τον πλέον γνωστό πολίτη της αρχαίας Κοντούσας, που νίκησε στο Ολυμπιακό άθλημα του Παγκρατίου το 408 π.Χ. και περιγράφει τον Αδριάντα του, έργο του Λυσίπου, που είχε ανατεθεί στο ιερό του Διό στην Ολυμπία. Ωστόσο, αναφέρει ότι στην εποχή του η πόλη είχε εγκαταλειφθεί. Και αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε από τις αρχαίες πηγές για την ιστορία της πόλης. Αλλά και από αρχαιολογική άποψη, οι γνώσεις μας για την πόλη ήταν μέχρι πρόσφατα πενιχρές. Τα ερείπια της αρχαίας πόλης εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη λοφώδη περιοχή ανάμεσα στον ομώνυμο μικρό οικισμό της Άνω Σκοτούσας και αυτών της Αγίας Τριάδας από τον Άγγλο συνταγματάρχη και περιηγητή William Martin Leigh. Η περιγραφή του για τα τείχη της πόλης και ένα ναό πλησίων των Διχών είναι μια πολύτιμη μαρτυρία, καθώς είδε τα ερείπια πριν την εισαγωγή των σύγχρονων καλλιεργητικών μέσων που προκάλεσαν σημαντικές φθορές στα αρχαία οικοδομήματα. Έναν αιώνα μετά, τα αρχαία λείψανα στη Σκοτούσα μελετήθηκαν από τον γερμανό φιλόλογο και αρχαιολόγο Friedrich Stein, ο οποίος προσπάθησε να προσδιορίσει με ακρίβεια την πορεία των τυχών της, αποτυπώνοντας σχεδιαστικά τα ορατά τμήματά τους στο σημαντικό βιβλίο που εξέδωσε το 1924 για την αρχαία Θεσσαλία. Μέχρι πρόσφατα, τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα από την πόλη ήταν ένα τμήμα μαρμάρινου κούρου και μια χάλκινη ιδρία σήμερα στο Μουσείο του Βόλου, καθώς και μια σημαντική επιγραφή, ένα ψήφισμα, με το οποίο η πόλη προσδιορίζει την αδόμητη δημόσια γη κατά μήκος των τυχών της. Πριν από λίγα χρόνια, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, ήρθαν επίσης στο φως και ανασκάφηκαν από την εφορία αρχαιοτήτων της Λάρισας δύο κυβωτιώσχημοι τάφοι των κλασικών χρόνων, στα κτερίσματα των οποίων περιλαμβανόμεν ένας αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας με διονυσιακή σκηνή, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στα εκθέματα του Διαχρονικού Μουσείου της Λάρισας. Τέλος, το 2010, η εφορία της Λάρισας άρχισε την ανασκαφή ενός μεγάλου δημοσίου κτηρίου στον Αγρό Βασιλείου, όπου οικοδομικό υλικό και λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια βαθιάς άρρωσης που διενεργήθηκε στο Αγροτεμάχιο. Ωστόσο, η πρώτη συστηματική αρχαιολογική διερεύνηση του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου άρχισε το 2014 με την έναρξη της ελληνοϊταλικής συνεργασίας. Το πενταετές πρόγραμμά μας έχει σκοπό να ανοιχνεύσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την άγνωστη ιστορία της αρχαίας Κοντούσας. Για να αναδείξουμε τον αρχαιολογικό ορίζοντα ολόκληρης της πόλης, αρχίσαμε από το 2014 με την υλοποίηση των πρώτων στόχων. Πρώτον, τον εντοπισμό της πορείας των τυχών της πόλης και την ανασκαφή της ανατολικής πύλης της οχύρωσής της. Δεύτερον, την επιφανειακή έρευνα σε όλη την έκταση της πόλης. Τρίτον, τη συνέχιση της ανασκαφής του κτηρίου που ήρθε στο φως στο Αγροτεμάχιο Βασιλείου πλησίων της ανατολικής πύλης της οχύρωσης της αρχαίας πόλης και τέταρτον, τη μελέτη των κινητών ευρημάτων. Αυτά τα θέματα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια από τους Ιταλούς συναδέλφους ερευνητές. Μετά από τη συμπλέρωση τριών χρόνων έρευνας, προκύπτει η εικόνα μιας μεγάλης πόλης, η οποία έκοψε νομίσματα στην κλασική και ελληνιστική εποχή. Αλλά η αρχή της ζωής στην περιοχή της πόλης εντοπίζεται πίσω στην ιωνική εποχή.
Lì in Algeria tu vedi tante diasporta, quando messa in poli, ma ti affinchi fasi, ancai a coni, den glorisume a crivos e ti morfi che ti che to megetos, tu proistori cui ti smut. Fetos, dia proti fora, ecme etisis, endixis, dia tin ipaxi, eros issero micinaipu, ikismu, sto vodio et mimatis polis. Opu, stin epifaniati erna, vretiche, tocefali, eros divinu, idoliu, masime capia trasmata angion, tis idias epochis, alla che tis protogrammetitis epochis. Polissima antichia coni, ine, ianacalipsi, enos ikismu, tis isteris epochis tusidiru, che to geometricon chronon, sto ipsoma tis acropolis, catos che sta voglia pranitis, opos mas fanerun, da polla trasmata angion, me geometricidia cosmisi pubretican. Volume, na icasume, oti e chi, entotizzete i genisi tis acheas polis scotusas. Isoritu ipismu tis geometricon chronon sine chise destin archaichi che classichi periodo apoton edo eona eos topento eona pro Christu stimboria che idicible bratis acropolis entopistica polla tnimata enos ochiromaticu perivolu tu ectu che tentu ipentu eona pro Christu. Στην ιστορική κλασική και ελληνιστική περίοδο, από τον 4ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ., η πόλη βιώνει την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής της. Στη φάση αυτή κατασκευάστηκαν τα τείχη με τους μεγάλους κροκαλοπαγείς κυβόλητους, κατά το ισόδομο σύστημα, σε συνδυασμό με την έμπλεκτη τεχνική. Η συνολική οχύρωση της πόλης υπολογίστηκε ότι περικλεί μια έκταση αστικού χώρου περίπου 600 στρεμμάτων. Η μεγάλη ποσότητα κεραμικής ουφαντικών βαρών, μιλόριτων, λίτινων αρχιτεκτονικών τρασμάτων και νομισμάτων που βρέθηκαν σε όλη την περιοχή της πόλης, όλα μας μιλούν για μια μεγάλη οργανωμένη πόλη με ιδιωτικές οικίες και δημόσια κτίρια. Ένα μεγάλο δημόσιο κτίριο είχε έρθει στο φως στον ανατολικό τομέα της πόλης, στο αγροτεμάχιο Βασιλείου. Η εφορία της Λάρισσας είχε ξεκινήσει την ανασκαφή του στο 2010, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου κυρίας Βασονούλα. Η συνέχιση της ανασκαφής αποκαλύψε ένα κτίριο ιονικού ρυθμού που μπορεί να χρονολογηθεί στον ύστερο 4ο ή στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Όπως φανερώνουν πολλά αρχιτεκτονικά πράσματα αλλά και γλυπτά που βρέθηκαν στην ανασκαφή. Οι πόλοι την περίοδο αυτή ήταν πολύ αξιολόγοι. Ξέρουμε από τον Παυσανία ότι ο Ανδριάντας του Πολυδαμάντα, του πλέον γνωστού πολίτης της αρχαίας Κοτούσας, που νίκησε στο Ολυμπιακό άθλημα του Παγκρατίου το 408 π.Χ., έργο του περίφημου γλυπτή Λυσίππου, είχε ανατεθεί στο Ιερό του Διός στην Ολυμπία στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Η πρώτη εξέταση των ρημάτων της επιφανειακής έρευνα δείχνει επίσης λιγοστά ευρήματα κεραμικής των ρωμαϊκών χρόνων, στοιχείο που έρχεται σε συμφωνία με τα όσα παραδίδει ο Παυσανίας, που αναφέρει ότι μες στην εποχή του, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, η πόλη είχε εγκαταληφθεί.
Πάντως, η ζωή της πόλης δεν τελείωσε τότε. Πολύ σημαντικός είναι ο εντοπισμός για πρώτη φορά μιας ύστερο-βυζαντινής φάσης κατοίκησης. Στην κορφή της Ακρόπολης και στην βόρεια πλαγιά της, όλα τα χωράφια που ερευνήθηκαν έδωσαν πολλά τράσματα εφιαλωμένης κεραμικής του 12ου και του 13ου αιώνα μετά Χριστόν. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας στην αρχαία Σκοτούσα είναι πολύ σημαντικά και μας οδηγούν να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε το πρόγραμμα στα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια του Δήμου Φαρσάλων. Επιθυμία μας είναι όλοι οι κάτοικοι να γνωρίσετε την ιστορία του τόπου σας, καθώς σουμεριζόμαστε κι εμείς την άποψη ότι ο πολιτισμός είναι συνθήκη ζωής για τον τόπο, όπως λέει ο Δήμαρχος στην εισαγωγή του βιβλίου Φάρσαλα, «Γνωρίζοντας την γη του ομηρικού Αχιλλέα». Πριν τελειώσουμε την παρουσίαση μας, θέλουμε για άλλη μια φορά να επισημάνουμε ότι οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Φαρσάλων, κύριο Άρη Καρακάριο, και στην αρχαιόδο συνεργατήτα του και μέλος της ομάδα μας, κυρία Πάσο Μούλα, που μας πρόσφεραν καθημερινή βοήθεια και σε όλους εσάς για την φιλοξενία σας. Όταν εμείς μείνουμε εδώ στην Θεσσαλία, είναι όπως εάν μείναμε στο σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα ήθελα την προσοχή όλων μια σειρά από καθηγητές και ομιλητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνικά, θα καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια να απευθυνθούν σε όλους σας, στα ελληνικά, στη γλώσσα μας, και να σας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του επιστημονικού τους μόρφου. Παρακαλώ όλους σας να είσαστε επίκαιοι και με προσοχή να ακούσετε. Κατά σειρά θα ακούσουμε τον κύριο Αλέσιο Τοσκάνο Ράφα, θα μας μιλήσει για τον τείχος και την αναστατική διερεύνηση της Ανατολικής Πύλης. Εν συνεχεία, η κυρία Μάρτα Δενούτη θα μας μιλήσει για την επιφανειακή έρευνα του χώρου εντός των τείχων. Ο καθηγητής Παπρίτσιο Μόλο θα μας μιλήσει για την κλασική και ελληνιστική κεραμική που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας, ενώ ο καθηγητής Ευγένιο Ντονάτο για την κεραμική της Βυζαντινής περίοδου που προέρχεται και πάλι από την επιφανειακή έρευνα. Η καθηγήτρια Μαρία Τζαλαφουλίτζη θα μας αναλύσει το θέμα που αφορά στα νομισματικά ευρήματα. Οι ερευνητές Μάρκο Μιλάνο και Μαρία Κριστίνα Παπάρια θα μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανασκαφικής διερεύνησης του μεγάλου ελληνιστικού κτηρίου, στο οποίο αναφέρθηκε και ο καθηγητής Λατόρε. Και τέλος, ο καθηγητής Λορέντσο Καμπάνια θα μας μιλήσει για τα λίχνα και μαρμάρινα ευρήματα από την περιοχή του ελληνιστικού κτηρίου. Τους ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων. Συγγνώμη, ξαναφέρνω για λίγο τον λόγο για να σας πω ότι ανάμεσά μας είναι και ο βουλευτής του ποταμιού, ο κ. Μπαριώτας, τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Άρη Καρακάλου, Βάσα Μούλα, κοινότητες της Νέας Κοτούσας και του Άγγους Κωνσταντινού, Νίκο Φιλίππου, Γιώργο Αποστολίδη. Δεν υπάρχουν λέξεις στα ελληνικά, στα ιταλικά ή στα αγγλικά που τα μπορούσαν να εκφράζουν την αδελφοσύνη και τη φιλία που όλοι μας αισθανόμαστε. Το 2013, όταν
πρώτο φτάσαμε στην Σκοτούσα. Τα μάτια μας αντίκρισαν το τάγμα μιας ολοκλήρης κρυμμένης πόλης που περίμενε της ανακαλύψης της. Μια μεγάλη πόλη ολοκληρώθηκα οχυρωμένη από μεγαλειώνει οχύρωση ορατή μονάχα σε ορισμένα σημεία. Οι πρώτες γραπτές αναφορές για τα τείχη χρονολογούνται στα 1809 και τον αγγελόγιο William Leake, ο οποίος επισκέφτηκε τότε την Σκοτούσα. Σχεδόν ένα αιώνα αργότερα, ο Γερμανός Φέλιξ Στέρλινγκ έρχεται και μας προσφέρει την πρώτη αποτύπωση της οχύρωσης. Μετά από αυτή την περιγραφή, κανείς δεν φρόντισε τα δίκη της Σκοτούσας ως την ανακάλυψη μιας σημαντικής επιγραφής το 1983. Πρόκειται για ένα δημόσιο ψηφίσμα των αρχών του 2ου αιώνα π.Χ. σχετικό με την εκαπλγάνωση του αμυντικού συστήματος. Μετά από την ανακάλυψη αυτής της επιγραφής, ένα νέο ανάγκηφο ήρθε στο φως στο 1993 από την σελίδα της Σκοτούσας. Ο πρώτος στόχος του 2014 ήταν η ταυτοποίηση, ο καταρισμός και η καταγραφή με GPS των ορατών πληκτρουλάτων των τείχων της πόλης. Μια ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι υπήρχαν δύο οχυρωματικές γραμμές στοιχών. Ένα αρχαιότερο και μικρότερο τείχος κτίσμενο με πολυγονικούς ασβεστολιτικούς λίτους που περίβαλλει μονάχα την ακρόπολη του Κάστρου. Χρονολογείται πιθανώς στην αρχαϊκή ή στην κλασική περίοδο. Η δεύτερη φάση κατασκευής τοποθετείται ανάμεσα στα μέσα του 4ου και τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Ο πολεοδομικός ιστός απλώνεται από την Ακρόπολη στο Πλάτωνα κάτω από αυτή. Η οχύρωση της Σκοτούσας έχει συνολική περίμετρο που ξεπερνά τα 4 χιλιόμετρα και μέσα της περιγλύεται μια εκτάση περίπου, η οχύρωση αποτελείται από δύο σκέλη κατασκευασμένα από μεγάλους κυβολίτους, σύμφωνα με την έγκριτο τεχνική με σώμα, δηλαδή και πέτρες. Είναι συνήθις η χρήση ορθογωνικών πύργων 6 μέτρων για την ενίσχυση των πλευρών. Έχουμε τακτοποιήσει 24 τέτοιους πύργους. Στο νέο κάρτη έχει γίνει εφικτό να διακρίνουμε όλο το ανατολικό σκέλος που είναι και το καλύτερα διατηρημένο. Εδώ έχουμε βρει 11 πύργους, τους 7 που ανάφερε ο Στέριν και του 4 τη συνασταλήτου δεσποτήρου. Ιδιαίτερα καλά διατηρημένο είναι το νοτιοανατολικό τμήμα. Όλοι είναι εμφανίτα δύο σκέλη του στήθους, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια τους για περίπου 70 μέτρα, ενώ διατηρείται σε ύψος που υπερβαίνεται 3 μέτρα. Στην νοτιοανατολική πλευρά, δύο κοντινοί πύργοι, οι πύργοι F&G, είναι ορατοί και σχηματίζουν ένα ορθογωνικό χώρο, πιθανώς μια βοητική πύλη. Στο κεντρικό τμήμα υπάρχουν οι πύργοι B και C, οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Ανάμεσα τους δεν εντοπίζονται οι κοινή σύνδεσης.
έκθεση του πιάνου έγινε αρχικά η υπόθεση για την ύπαρξη μιας ανατολικής πύλης της πόλης και το 2015 ξεκίνησε η μεγάλη αναστροφή αυτής της περίπτωσης η οποία συνεχίζεται ως σήμερα. Περιοχή Ιντακατήμενη από πυκνή βλαστήση και ένα στρώμα συγκόνης, επιχώσης, επίκωσης, το οποίο κατά τόπους έφτανε τα 2 μέτρα. Η περίπτωση και πολύ κουραστική αναστροφή κατέστησε εφικτό να έρθει στο φως ο όντουλος ο πύργος C στη βόρεια πλευρά, καθώς και τα κατάλληλα του πύργου B και ένα τμήμα του διπλού κύκους σε μήκος 15 μέτρων. Η αναστροφή στην περιοχή ανάμεσα στους δύο πύργους έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός σχετικά ανοιχτού χώρου. Έπειτα από πολλούς αιώνες που έμεινε παραμελημένη, η περιοχή της πύλης καλυφθήκε ξανά στη μέση βυζαντινή περίοδου με την κατασκευή ενός στήλου. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από την αποκάλυψη ενός στίχου που έχει μια κατεστράμενη προσβάση ανάμεσα στους δύο πύργους και ένα δωμάτιο τίσμωνα επάνω από τη δυτική πλευρά του πύργου B που έχει καταρρεύσει. Η ανασκαφή της μεσοβυζαντινής φάσης έχει ως τώρα φέρει στο φως πλήθος φράσματων εφιαλωμένης και διασκορμημένης κέρδικης του 12ου-13ου αιώνα και νομίσματα της ίδιας περίοδου. Οι ανασκευτικές εργασίες συνεχίζονται αυτές τις εβδομάδες με μεγάλο ενθουσιασμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εξαιρετική ομάδα που δουλεύει μαζί μου. Φρανσέσκο Παρρότα, Ανδρέα Σορτίλε, Φρανσέσκο Γιουλιάνο, Πίνο Ιδρακουλα Πισάτα, Μαριάννα Μορκάντη, Κωνσταντίνο Κατζούλη, Giorgio Capello e un bel universo. Grazie, grazie. Dire epifaniachi erna. Socus dis epifaniachi sernas fud energitica et aleftatia cronia sin periochie entosto antigon tis acceas polis, che sin acropoli tis, idan opus diorismostom diaforum fasum catici distis. Apotis acceas figes, che ta diatensima periorismena archeologica e primata, eos tin enaxi tu programmatos mas, ita grossi bibliografica, nome in classici che i revistici fasi tis catichitis istesis. Ezi i di energia mias epifaniachis ernas diaton teorismo olon ton fasion tis tesis. Ta mas petrepe na pros diorisume tisino dici dinamici i catichitis tis. Il ectomeris metodologia di Sernas ed è repetisi che entro si con l'ompli lo forion idi apoto proto etos di Sernas. E la scannavos apoto iancadente megala tetragona mette propria posia metra calipse oliti unerta si dispolis. Cate megalo tetragono tomeas coristica e metisi ra tu sernia cosia micra tetragona mette vra beta metra. Topled mafto a fu prota di una fertiche che topotetiche so carti che se aere fotografia isictis o GPS che etzimasse petreps e na topotetisume che te epifaniaco erimo se na apote tetragona tu pledmatos.
η Έρευνα Κάλυψε, έρθεκα συνολικά μεγάλα τετράγωνα του Νις, στα οποία έγινε per η συλλογή κινητών ευρήματων. Ακολούτων τας τη μέτοδο της συλλογής, ανά τρία μικρά τετράγωνα, και ανά μία σειράνε, μία όχι. Για κάθε τετράγωνο δημιουργήθηκε δελτίο, στο οποίο κατακορήθηκαν στοιχεία όπως η θέση, όπου ατμόσφαιρα τότητας, ανάλογα με την πλαστήση, η πυκνότητα των μετρήματων ανά τετραγωνικό μέτρο. Φυσικά χαρακτηριστικά κατός και οι ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι περισυλλογής της κεραμικής λαμβάνονταν υπόψη και την ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα των ευρήματων βασίστηκε στα διαγνωστικά όστρακα. Τα ευρήματα αναπλήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και καταγράφηκαν οι λικούς πίνακες, όπου ταξινομήθηκαν ανά είδος και χρονολογήθηκαν. Έτσι, μπορέσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τον κατορισμό της οικιστικής ιστορίας της πόλης. Για πρώτη φορά πιστοποιήθηκε η ρητική κατοίκηση στην Ακρόπολη και στην περιοχή στα βόρεια και στα ανατολικά της. Κολλής ωστόσο, πυκνίστασι δέντρο σι η λικού. Επιπλέον διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η κατοίκηση στην Ακρόπολη και στην περιοχή στα βόρεια και στα ανατολικά της. Κατά την εποχή του Σιδήρου, μία φάση κατοίκησης άγνωστη έως τώρα, χαρακτηρίζεται από πυκνή διασπορά κεραμικής με γραφή διακόσμηση, με κάθετης γραμμές ή με γεωμετρική διακόσμηση. Ο οικισμός που δημιουργήθηκε στην Ακρόπολη στα τέλη του 2 αιώνα π.Χ. καλύπτηκε τους πρόποδες της Ακρόπολης και απλώνεται και στα βόρεια και ανατολικά της. Τον διαδέχεται ο οικισμός των αρχαϊκών χρόνων όπως προκύπτει από την κεραμική που καλύπτει κάτω διάστημα έως της αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Λιγότερο αυτή από τα επιφανειακά ευρήματα είναι η φάση του ιστερού 5ου αιώνα και των αρχών του 4ου, ανικέ ιστοποιείται από την παρουσία εισηγμένης αρχικές εικονογραφήμενης κεραμικής. Πολύ πιο σημαντική ως προς την πυκνότητα και την έκταση κατά τομέα είναι η κατοίκηση της ελληνιστικής εποχής από τα μέσα του 4ου έως της αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. Αυτή είναι η περίοδος της μεγαλύτερης έκτασης και μυς της πόλης, καθώς αυτή καταλαμβάνει ολόκληρη την έκσταση εν των τοντικών. Όλα τα τετράγωνα του Κάνναβου ήταν γέμματα από καλής ποιότητας κεραμική, αμφορέης, επιτραπέζια και μαγείρια σκεφή, προϊόντα τοπικών εργαστηριών αλλά και εισηγμένων ινφαντικά βάρη και νομίσματα. Μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί η ρωμαϊκή φάση από τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. έως τα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ιδιαίτερα σημαντικός φερός είναι εντορισμός για πρώτη φορά της κατοίκησης της θέσης κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο με βάση την έβρεση διακοσμήμενης φιαλόμενης κεραμικής του 12ου και των αρχών του 10ου 3ου αιώνα αλλά και νομίσματο στην περιοχή στανδωρία της Ακρόπολης και στην ανασκευή της ανατολικής πύλης του τύπους της πόλης. Στην επιφανειακή έρευνα συμμετείχαν όλοι Δάριο Τζουφρία, Σάρια Bonanno, Irene Mania και Isabella Giorgianni che φοιτητές nella Cannavopoli e Maria Maggio. Σύγχυση που είναι η σύνθεση μιας ομαδικής εργασίας κατά την οποία κάθε μέλος πήρε με
μέρος στην ανάλυση, στην καταγραφή και συστηματοποίηση των σχεδιασμών και τη φωτογράφηση του υλικού. Ευχαριστώ τις δόκτωρες Ιρένε Ναμία και Ισαβέλλα Γιοργιάννη και τις νεαρές κυρίες Μαρία Μάντζο και Ορνέλλα Καναλό. Η μελέτη των υλικών στην αρχαιολογία είναι εξωτικής σημασίας ώστε να προστολιστούν οι φάσεις της ανθρωπίνης κατοίκησης του χώρου, να καταριστούν οι διαδικάσεις εξελίξης του και να αναλυθούν λεπτομερώς. Στην περίπτωση μας οι αιώνες μεταξύ της προϊστορικής εποχής και της ύστερης ρωμαϊκής. Επίσης μας βοηθά να διακρίνουμε τη λειτουργική οργάνωση και την τυπολογία των κύριων στους διαφόρους τομείς της πόλης. Η ανάλυση των μορφών και των τύπων, η εξέταση της παραγωγής με τον προσδιορισμό του αριθμού των τοπικών παραγωγών, αλλά και των διαφορών εισαγωγών, μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τα διάφορα εργαλεία και κεραμικά δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Επιπλέον, αυτές οι αναλύσεις μας επιτρέπουν να ανακατασκευάσουμε τα σύνολα των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στην καθημερινή ζωή για πολλές διαφορετικές κρίσεις, να διερευνήσουμε την εσωτερική διαδικασία παραγωγής και ειδικότερα το εμπορικό δίκτυο εντός του οποίου φαίνεται ότι είχε εισαχθεί εις κουτούσα. Αυτές οι εμπορικές σχέσεις φαίνεται να κατευθύνονται προς τις πλησιέστερες περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά επίσης στην εποχή του Καλκού προς τον Μικυναϊκό κόσμο, τη βόρειο-ανατολική περιοχή του Αιγαίου έως τη Μικρά Ασία. Αργότερα, κατευθύνονται προς την Αθήνα και την Κόρινθο, όπως φανερώνει η αίρεση αττικής και κορινθιακής κεραμικής. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, τα ειδήματα φανερώνουν σημαντικές σχέσεις με τη Βόρεια Αφρική, τον Καρκεδονιακό κόσμο, αλλά και τη Νότια Ιταλία, από όπου προερχόνται κεραμικά και αμφορείς των εργαστηρίων της Καμπανίας. Στην πραγματικότητα, πολλά λίκινα αντικείμενα και κεραμικά πράγματα χειροποίητης κεραμικής που βρέθηκαν στο χώρο χρονολογούνται στην ηλιοτική εποχή, ενώ όσον αφορά στην εποχή του Καλκού έχουν εντοπιστεί σημαντικά ίχνη της μηναϊκής περίοδου, όπως κομμάτια αγγείων και το κεφάλι ενός μικρού πύρινου ιδωλίου τύπου Φι. Κατά τη διάρκεια της εποχής του Σιδήρου, οι ανθρωπίνοι παρουσία είναι σταθερή στο χώρο της Ακρόπολη και στο πλάτωμα Σταλιτσάτης, όπως φανερώνει η παρουσία διαφορετικής παραγωγής χειροποίητης κεραμικής, με γραπτή διακόσμηση και γεωμετρικά σχέδια. Όσον αφορά στην ύστερη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, από το τέλος του 8ου έως το 5ο αιώνα π.Χ., τα περισυλλεγέντα αντικείμενα πιστοποιούν τη σύλλογη παρουσία μιας μόνομης εγκατάστασης, εμελιωμένης σε δεσπότσουσα θέση μεταξύ του βόρειου αναλυτικού τομέα της Ακρόπολη και του βορειότερου τμήματος του πεδίου Καμιλότερα. Αυτό αποδεικνύεται από τα τραύματα κυπέλλων και κρατήρων κάμπαρων με γεωμετρική διακόσμηση αντιγόντα στη μέση και ύστερη κοριαντική κεραμική.
anforeon tipo sigma omicron sigma, attivon melanomorphon che eritromorphon, anghion, atos che melanampus, keramikis, tubernitu aeona protestu. Apotin ellenistici, tin isteri ellenistici periodo, deftero miso, tedartu aeona, eos telio deftero che arches proprio aeona protestu, ecume colla e rinata plionotita, torno pion αφορά με λαμβαφή στην πλήνη κεραμική με συνηθισμένα σχήματα όπως κύπελα, καντάρους, σκύφους, πινάκια. Η ανακάλυψη πέντε τουλάχιστον μητρών δια την παραγωγή κυπέλων μεταξύ των οποίων και ένα με ευραία πέταλα αποδεικνύει την παρουσία τοπικών εργαστηρίων. Ανάμεσα στα καλύτερα δείγματα της κεραμής αυτής περίοδου αναγνωρίζουμε μία μεγάλη ποσότητα. Αγγείων δια αλήθες, αλλά και λιχναριών σε μαύρο και κοκκίνο χρώμα. Έχουμε επίσης πολλά διάλυνα τραύματα ποσετή το πλήστον από αγγεία πόσης. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποσότητα κόντρης κεραμικής, προορισμένης για το φάι και το μαγείρεμα. Βρέθηκαν πολλά εφαντικά βάη με πυραμιδοειδές ή δισκοειδές σχήμα, που σχετίζονται με τις εγκορίες, δραστηριότητες, υφάνσεις και εκλωσίματο του μαγείου. Έχουμε πολλούς αμφορείς μεταφοράς, και ίσως σοκυρισμένες περίπτωσεις να πρόκειται για προϊόντα τοπικής παραγωγής ή ισημένα από την τάσο την Κνίδο Τυχείο. Εντοπίζονται ακόμη δείγματα κεραμικής τύπου καρκεντώνας και καμπανίας. Αρκετά είναι τα δείγματα της ισημένης ανατολικής κεραμικής σιγγυλάτα και ειδικότερα η λεγόμενη παραγωγή Βίτα, ενώ σποραδική είναι η παρουσία των αγγείων της ανατολικής σιγγυλάτα Αλφα, μεταξύ των λίγων εξαιρετικής ποιότητα αγγείων που χρονολογούνται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο. Πρέπει να υπολογίσουμε και μερικά αγγεία με λεπτά τυπώματα μαζί με κάποια ιταλικά πινάκια. Για την περίοδο από τα μέσα τέλη του πρώτου αιώνα π.Χ. μέχρι τουλάχιστον το τέλος του τρίτου αιώνα, προς το παρόν δεν έχουμε καμία ένδειξη. Αμυδρά δείχνουν μία κατοίκηση που μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο-5ο αιώνα. Κάποιοι σκύφοι της αφρικανικής σιγγυλάτα και κύπελα της ύστερο ρωμαϊκής γάμμα σχήμα Ace Trialita. Ευχαριστώ. Οι πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με τη μεσαιωνική κεραμική και τα βυζαντινά νομίσματα που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας μαρτυρούν την απρόσμενη παρουσία ενός άγνωστου μεσαιωνικού οικισμού που έχει μια σημαντική φάση ανάπτυξης στα μέσα με ύστερα βυζαντινά χρόνια. Το επίκεντρο αυτού του οικισμού φαίνεται να τοποθετείται στο πλάτο μαγόρια της Ακρόπολη. Τα αρχαιολογικά στοιχεία είναι ακόμη ελλειπτή και η εξέλιξη των ερευνών για έναν καλύτερο χρονολογικό προσδιορισμό της θέσης. Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι αυτή η φάση αντιστοιχεί σε μια περίοδο ιδιαίτερης αναπτυξής για τη βυζαντινή
αυτοκρατορία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη άνθηση της παραγωγής της διαλωμένης κεραμικής. Παράλληλη φαίνεται με ό,τι συνέβη σε άλλες σύγχρονες περιπτώσεις, όπως στη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Στην επιφανειακή έρευνα της σκοτούσας έχουμε βρυτούς κύριους τύπους κεραμικής που συναντώνται στη περιοχή του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Τα παρουσιαστούμε μια επιλογή από εφιαλωμένη κεραμική για μια πρώτη ταξινόμηση του υλικού. Η επιφανειακή έρευνα μας πρόσφερε μεγάλη ποσότητα διακοσμημένης κεραμική με καφέ και πράσινο χρώμα, που γενικά χρονολογείται ανάμεσα στο δεύτερο μισό του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα. Τα τραύματα που ανακαλύφθηκαν αφορούν κυρίως ανοιχτά σχημάτα αγγείων ιδιαίτερα πιάτα. Υπάρχουν επίσης πολλά δείγματα εφιαλωμένης κεραμικής που χαρακτηρίζεται από τη λεγόμενη σγραφίτο διακόσμηση, χρονολογούμενη μεταξύ των μέσων και του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα. Η διακόσμηση συνιστάται κυρίως από ζώνες με σπήρες βαμμένες σε πράσινο και καφέ. Μερικά τραύματα αντιστοιχούν σε μια παραγωγή που χαρακτηρίζεται από εντάραξη που αναπαριστά ζώα. Από την επιφανειακή έρευνα έχουμε μόνο ανοιχτά αγγεία. Από την επιφανειακή έρευνα έχουμε επίσης τραύματα του λεγόμενου λεπτού εγκάρατου ρυθμού, που χρονολογούνται μεταξύ των μέσων του δευτερού μισού του 12ου αιώνα και στις αρχές του 13ου. Η διακοσμήση αποτελείται κυρίως από ζώνες ομόπεντρων μέσα σε οριζόντιες ζώνες, μεταξύ των σχημάτων διακρίνουμε πιάτα, σκύλους και κύπελα. Πολλοί άριθμα τραύματα σχετίζονται με τις παραγωγές του λεγόμενου εγχάρακτου σγραφίτου ρυθμού, γενικά χρονολογούμενα από τα μέσα του 12ου αιώνα έως τα μέσα του 13ου αιώνα. Οι διακοσμήσεις αντιστοιχούν κυρίως στο στυλ του μεταλλίου, αλλά δεν λείπουν τα δείγματα που σχετιζόνται με το ελεύθερο στυλ, με απεικονίσεις των υποτών. Υπάρχουν επίσης πολλά δείγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας κεραμικής που χρονολογείται από τα τέλη του 12ου έως τα μέσα του 13ου αιώνα. Οι διακοσμήσεις συνίστατο σε μορφές πραγματικών ζώων όπως ο λαγός ή φανταστικών, εγγραμμένα σε ένα μετάλλιο στο κάτω μέρος. Το πιο συνηθισμένο σχήμα είναι ένα είδος ημισφαιρικού σκύφου. Έχουμε επίσης τραύματα του στυλ του ρυθμού που χρονολογείται του 11ου έως τον 12ο αιώνα, σημαντικά λιγότερα σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες εφιαλωμένης κεραμικής. Τα τραύματα αφορούν κυρίως ανοιχτά σχήματα. Τη διακοσμητή η θεματολογία φαίνεται να είναι η κυρίαρχα τα σπυρόιδη σχέδια και επίσης οι μικρές κουκίδες και σε ένα μόνο τράσμα ένα σχέδιο με μικρά αστέρια. Υπάρχουν τέλος κάποια τράσματα που αναλογούν στις παραγωγές του λεγόμενου ρυθμού Ζεουξίπου που χρονολογούνται στο τέλος του 12ου και στην πρώτη τη δεύτερα δεκατέλεια του 13ου αιώνα. Μερικά από αυτά τα τράσματα χαρακτηρίζονται από πράσινη βάλωση και είναι διακοσμήμενα με ομόκεντρους στο κάτω μέρος. Grazie. Όπως πιθανά γνωρίζετε, οι πόλοι της Κουτούσας
ξεκίνησε την νομισματοκοπία της λίγο πριν από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Και ανήκει στις πόλεις εκείνες της Θεσσαλίας που έκοψαν προημότερα νομίσματα. Τα πρώτα νομίσματα της ήταν ολί, μεταύρο και άλογο, ως βλέπετε, και ένα ασημένιο ημίγραφμο με έναν γυμνό νέο ο ορίος κρατάει μια τένια με τα δύο χέρια γύρω από το κεφάλι ενός τάβου. Τα γράμματα σίγμα κάπα ή σίγμα κάπα ο μικρόν τάου είναι προφανώς τα αρχικά του ονόματος της πόλης και μας επιτρέπουν να διακρίνουμε αυτά τα δείγματα από ανάλογα σύγχρονα αλλών θεσσαλικών πόλεων. Που είχαν υιοθετήσει την ίδια εικονογραφία, όπως η Κανόν, η Λάρισα, η Φρερέ, η Τελίνα, η Χαρκανόν, το κοινό της Περέγειας. Προφανώς όλες αυτές οι εικόνες έχουν σημείο αναφοράς τους ταυροκρατάτσια, ένα αγώνισμα τυπικό στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά τη αρχαιότητα, που διοργανωνόταν στη διάρκεια γορτών που ονομάζονταν Ταύρια. Επρόκειτο για μια τελετουργική πάλι ανάμεσα σε έναν άντρα και έναν τάβρο κατά την οποία ο ακλητής συνήθιζε να ελέγχει το τάβρο ταυρώντας δυνατά το κεφάλι του ζώου και πηγώντας πάνω από αυτό. Η κίνηση αυτή απέκτησε μεγάλη επιδεξιότητα και γι' αυτό ερμηνεύομαι τον απεικονιζόμενο άντρα ως τοπικό ήρωα. Γενικά ταυτίζεται με τον Θέσσαλο, ως βλέπουμε στα νομίσματα τη Λάρισσας και άλλων νομισματοκοπίων της Θεσσαλίας. Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Και αργότερα επίσης κόβονται από την πόλη της Ποτούσας νομίσματα με υψηλότερες ονομαστικές αξίες, καθώς και ημίδραχμα και οβολή. Είναι δραχμές στις οποίες η κύρια απεικόνιση είναι το μπροστινό μέρος ενός αλόγου, ενός των οπισθοτύπων παριστάνεται ένας κόκκος σιτερού, όλα ενταγμένα σε ένα έγκυλο τετράγωνο. Η επιλογή του κόκκου σιτερού μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως αναφορά σε μία από τις κύριες πήγες πλούτου ολοκλήρης της περιφέρειας που ήταν καλλιέργεια του σιτερού καθώς και εκτρώσει αλόγων.
επίσης μπορούμε εδώ να παρατηρήσουμε τα αρχικά του ονόματος της πόλης, αλλά και σε αυτή την περίπτωση σε χωρίζουν τα θέματα της απονομίσματα που δεν κόπηκαν στη Σκουτούστα, όπως τα νομίσματα της γειτονικής πόλης Μεθύλιων, που χαρακτηρίζεται από την ίδια εικονογραφία, αλλά από τα γράμματα Μέθη και πάνω από όλα, όπως τα νομίσματα της πρώτης κοπής του Θεσσαλικού κοινού που έγινε στις Σερές. Αυτή ταυτοποίηση των νομισματικών εικόνων είναι η αποδείξη της συμμετοχής της Σκουτούστας, αλλά και του Μεθυλίου, σε μια νομισματική ένωση από οικονομής απόψεως, καθώς και από πολιτικής στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η κυριαρχία των μικρών νομίσματων κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων χρόνων μπορεί να ερημενευτεί ως ένδειξη της κρίσης τους σε μια κλειστή οικονομία, η οποία δεν είχε μεγάλη ανάγκη για τις μεγάλες ονομαστικές αξίες που συνήθως κρατούνται για μαζικές ξένες συναλλαγές. Το νομισματοκοπείο συνεχίζει να παραγεί νομίσματα και αργότερα κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. πάντα μικρής ονομαστικής αλίας σε Αθήνη, αλλά και τα πρώτα κάλκινα νομίσματα που χαρακτηρίζονται από την εικόνα του ήρωα Ηρακλή. Στα χαλκίνα μπορούμε επίσης να βρούμε εικονογραφικά θέματα που συνδέονται με τον Διόνυσο, ειδικά από τις παραστάσεις των Καρθάρων. Η νομισματοκοπία θα περάσει από ένα διάλειμμα στα 367 π.Χ. ενώ οι πόλοι βρίσκονταν υπό το ελέγχο του Αλεξάνδρου των Θερών. Η πόλη έκοψε ξανά δικό της νόμισμα, εκδίδοντας ένα πολύ μικρό αριθμό νομισματών περί τα μέσα του αιώνα. Η εναπομένουσα νομισματοκοπία, όπως όλα δείχνουν, σταματά στα τέλη του Τρίτου της αρχές του Δευτέρου αιώνα π.Χ. Αυτού τον Δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν. Η Σκουτούστα είχε εγκαταλειφθεί και σίγουρα δεν είχε πλέον καμία αναλογή νομισματική δραστηριότητα. Τα νομισματικά ευρήματα από τον χώρο της ανασκαφής δεν είναι ακόμα τόσο πολλά, ώστε να μας επιτρέψουν να σχεδιάσουμε την εικόνα της νομισματικής κυκλοφορίας της περιοχής μέσα στο χρόνο. Τα άλλα 20 νομίσματα από τις τρέχουσες ανασκαφές βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση
και πρέπει να καθαριστούν, ενώ στην πλειοψηφία τους πρέπει επίσης να υποστούν παρεμβάσεις αποκαταστάσεις. Τα νομίσματα είναι σχεδόν όλα από χάλκο και ορισμένα από αυτά είναι δούσανα γνωστά. Το αρχαιότερο νόμισμα που ανακαλύφθηκε και ακίνη στο νομίσμα το κοπείο της Κουτούς είναι αυτό που βλέπετε. Στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. μπορεί να χρονολογηθεί ένα άλλο χαλκίνο νόμισμα της Κουτούς. Δείχνω γρήγορα κάποια νομίσματα που βρέθηκαν στη Σκουτούσα. Σίγουρα η μελλοντική συντήρηση και αποκαταστάσει από το προσωπικό της εφορίας της Λάρισσας που ώρα ευχαριστώ και η περιττέρω νομισματική μελέτη από εμένα της τελευταίας ομάδας των νομισμάτων του θα μας δώσει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και άλλα νομίσματα για τα σχηματιστή χρόνο με το χρόνο, όλο ένα και πιο αξιόπιστη εικόνα της κυκλοφορίας του νομίσματος σε αυτή την περίοδο και κυρίως να κατανοήσουμε την νομισματική οικονομία της αρχαίας πόλης και της σχέσης της με την υπόλοιπη περιφερία. Τα στοιχεία αυτά θα μας νοηθήσουν επίσης στη χρονολογήση της αρχαιολογικής στρωματογραφίας. Ευχαριστώ πολύ. Η ανασκαφή του ελληνιστικού κυρίου, τον ΑΕΣ ΑΛΦΑ. Η ανασκαπτόμενη περιοχή καλύπτει το φυσικό τμήμα ενός επίπεδου e la prossima genus platomatos apoloratos noto, που ανήκεται στην ευθεία της Vivis Epsilon, στον τομέα Λίτα di Ραβί. Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε εδώ, το 2010 από την εφορία αρχαιότητων της Λάρισσας. Το Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα ξεκίνησε τις εργασίες του το 2014 με μια αρχική τομή διαστάσεων 5 x 20 μέτρα, ακριβώς νότια της προηγούμενης τομής της εφορίας. Το 2015 και το 2016 ο κόρος Ερεύνας επεκτάθηκε προς νότο και δισμάσε. Η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε τα θαμέλια ενός μεγέθους δημόσιου κτηρίου με ορθογόνια κάτωψη το οποίο χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. στην πρωινή ελληνιστική περίοδο di Ραβί. Η στρωματογραφική μελέτη έχει ταυτοποιήσει διάφορες από τις φάσεις καθίδησης του κόρου. Οι δύο πρόσφατες ανθρωπίες εμπεριφάσεις και δραστηριότητες καταγράφονται σε μία σειρά αυλακώσεων που προέρχονται από την καλλιέργεια της Κουίς με άρωτρο καινή. 12 αυλακώσεις με κατεφύνση γουρανότο έχουν εκτοπιστεί και εκτείνονται σε όλο το ανασκαφικό πεδίο. Οι αυλακώσεις ήταν γεμάτες με φρέσκο χώμα. Οι αυλακώσεις αυτές προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο και εκτείνονται για την διάλυση δόμων της θεμελιώσης του.
δεδομέν του νάτους των αλλακώσεων από το άρωτρο και της κρίσης τους, η κάτω με ότι επρόκειτο δια καλλιέργεια και δηλειών. Ως αποτέλεσμα του οργώματος την γης, πολλοί χιβόλητοι έχουν μετακίνητοι και απομακρυντοί με ζώμια στομής στην Ανατολική, στην Νότιο και στη Δυτική πλευρά Κτρίου. Η διάρνηση των τομών έχει επιτρέψει την ανακάλυψη μιας πλητώρας αρχιτεκτονικών και μαρμάρινων κατηγμάτων. Τα κατάλοιπα ένος μεγάλου μειώδους τυρίου ανήκουν στην προημετέρες φάσης κρίσης του χώρου. Τα κεραμιά κατάλοιπα και οι αρχιτεκτονικοί λίγοι που ήρθαν στο φως επέτρεψαν τη χρονολογήση ανάμεσα στο τερτέρο ιζότου τετάρτου αιώνα του Χριστού και της πρωινής ελληνιστικής περίοδου. Αυτή τη στιγμή ερμηνάται μόνο ένα δωμάτιο του κτηρίου με έκταση 13 επί 10 μέτρα. Τις τελευταίες ημέρες οι ερευνές έχουν ταυτοποιηθεί προς νότο και ένα δεύτερο δωμάτιο. Πιθανά του κτηρίου μεγέθους με το πρώτο και στο οποίο η πρόσβαση γινόταν από βορρά. Οι δίκοι είναι κατασκευασμένοι με δύο ντόμους τεμελίωσης, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι κυβολίτοι. Το ανώτερο τμήμα τους είναι κατασκευασμένο με κατάτετα του κοτεκειμένες πλάκες στα εξωτερικά τυχώματα. Ενώ ο μεταξύ αυτών χορός έχει πριλωθεί με κόμμα και πέτρες. Καλύπτονται από λιτόπλακα το κοτεκειμένες σε οριζόντια θέση. Αυτή η τεχνική κατασκευής χρησιμοποιήθηκε στη Δυτική και την ανατολική πλευρά το δύο δωματίων. Οι δίκοι του κόβιου δωματίου χαρακτηρίζονται από πλούσια διακόμιση που σινίστρατε σε μία λευκή βάση και μία χιανή αναγλύφη ταινία. Το δωματίο είχε ποσαλωτό κάπεδο κατώ από το οποίο υπήρχαν ασβεστονιτικές πλάκες και πέτρες μεσαίου μεγέθους. Το τάπετο υπέστη καταστροφικές αλλοιώσεις από το άρατρο, στοιχείο που είναι φανές και επηρεάζει και τη στοματογραφία. Επάνω στο επίπεδο του ταπέτου βρέθηκε ένας σωρός από πύλινες κεραμίδες στέγης, γεγονός που οι πολιτιώνοι τον την παρουσία των ξυλίων δοκαριών. Εξωτερικά της ανατολικής πλευράς του κτηρίου αποκαλύφθηκαν τα προϊόντα μιας καταρρεύσης λιτόπλητων και αρχιτεκτονικών μελών. Συμπερίλα πανωμένου ένος μεγάλου κομματίου τη ζωφόρου επιστηλίου που σωζητήμα επιγραφής με τα γράμματα σίγμα αλφα. Πολύ σημαντικά είναι, επίσης, τα μαρμάρινα θράσματα που βρέθηκαν κατά τη διαρκεία της ανασκαφής. Μεταξύ αυτών είναι και τα δύο κομματεία του βραχίωνα και του δακτύλου του ενός κελίου που ανήκουν σε άγγελμα φυσικό διαστάσεων και ορισμένα τμήματα αναδείχουν ανάμεσα σε αυτά και μία αντρική κεφαλή. Εν καταφύγει, αντί η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, το μεγεθός των δωματιών και των δικών, αλλάζεται πολλά αρχιτεκτονικά και μαρμάρινα μέλη που βρίσκονταν στην ανασκαφή, επιβεβαιώνουν τη σημασία και την μνημιακότητα του κτηρίου κατά την πρωινή ελληνιστική περίοδο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φοιτητές που αυτά τα χρόνια λάβει μέρος στην ανασκαφή του κτηρίου: Giacomo Tomasello, Greta Crespo, Donata Giglio, Gaetano Molino, Costantina Carpeti, Valentina Masi, Stefano Paterni. Ευχαριστώ πολύ.
εργασίας μας της κοτούσα φοράν στη μελέτη των λίθινων τρασμάτων που ανήκουν σε κτίρια της αρχαίας πόλης και ειδικά σε αρχιτεκτονικά μέλη με ανάγλυφη διακόσμηση όπως Χίονες και Ολόκληρα και Γκίζα που μας επιτρέπουν να ανασυστήσουμε την αυθεντική εικόνα των μνημείων και να γυρίζουμε πίσω στον χρόνο της κατασκευής τους, βοηθώντας μας έτσι να καταλάβουμε την αστική και αρχιτεκτονική οργάνωση της πόλης διακονικά. Κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας που διεξήχθη εντός των ορίων της πόλης, εντοπίστηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αρχιτεκτονικών μελών, για τα οποία προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τα κτίρια από τα οποία προέρχονται, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν μετακινηθεί από την αρχική τους χρήση με τη μηχανική καλλιέργεια των κοραφιών. Παρ' όλα αυτά, τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι πολύτιμες ενδείξεις της ύπαρξης στην αρχαία πόλη κτιρίων με σπουδαία διακόσμηση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια που έχουμε ως τώρα βρεθεί στην επιφανειακή έρευνα είναι ένα δωρικό χιονόκρανο από ασβεστόνιτο, το οποίο και αποτελεί το αρχαιότερο μέχρι σήμερα έβριμα που τεκμηριώνει την ύπαρξη.